Έλεγχο σύνδεσης, λέει. Καλημέρα. Ακόμα δεν με βλέπει κανείς, αλλά σε λίγο θα με δείτε. Περιμένω να μαζευτείτε. Κοίτα στην τηλεόραση. Αγία μου. Όλα καλά. Έρχεται κόσμος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Ιωάννα Μπετιούλη, καλημέρα, Ειρήνη Κουσουτουρουνού. Καλημέρα Μάκη Πουνέντη, σου έστειλα το πρωί που είχες το live το πρώτο και το κλείσες γιατί λες δεν σου άρεσε, θέλεις να κάνεις άλλο live, έτσι επειδή θέλεις να κάνεις άλλο live. Δεν γίνεται να κάνεις ένα live να πεις ότι το κλείνω αυτό γιατί θέλω να κάνω άλλο live. Σου έστειλα το πρωί παραγγελίες για τραγούδια και με έγραψες κανονικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, καλημέρα Γιώτα Χαραλαμπίδου, καλημέρα Στου Άγγελου, τώρα μιλάω στο Instagram, εδώ. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε στο Facebook, εδώ. Καλημέρα Δημήτρη Σίκα, καλημέρα Αλέξανδρε Τοπαλίδη, φιλαράκος. Καλημέρα Σουζάνα Παυλίδου, καλημέρα κυρία Μίδια Πελιβανίδου. Η κυρία Μίδια Πελιβανίδου είναι η μαμά του κολλητού μου φιλίου Λακή που έχουμε μεγαλώσει μαζί στη Θεσσαλονίκη και είναι ο σκηνοθέτης μου στο YouTube, στα βίντεο του YouTube. Να κάνεις τη σαλάτα. Εντάξει, η Caesar σαλάτα είναι αγαπημένη του Λάκη. Το γνωρίζω αυτό. Σήμερα θα φτιάξουμε Caesar. Επειδή με έχετε πει πολλές φορές να φτιάξουμε κάτι υγιεινό, καμία σαλατούλα και το ένα και το άλλο. Εντάξει, θα φτιάξουμε Caesar, αλλά θα σας πω και ότι υπάρχει και η θρεπτική, όχι μάλλον η light εκδοχή της Caesar. Έχω δύο συνταγές στο ίντερνετ σε βίντεο. Και την κανονική αυθεντική Caesar και την Caesar Light σε περίπτωση που προσέχετε λίγο παραπάνω. Βέβαια, θα σας πρότεινα πρώτα να δοκιμάσετε την κανονική Caesar, να δοκιμάσετε και τη Light Caesar και μετά να αποφασίσετε ποια Caesar σας ταιριάζει. Λοιπόν, καλημέρα από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη και πάμε να πούμε αυτά που λέμε κάθε μέρα. Λοιπόν, κάνω τη συνταγή, οπότε θέλω live κάποιος να γράφει στα αγγλικά τι κάνω, τι δεν κάνω, γιατί μας βλέπει ο κόσμος από άλλες χώρες και όλη την ώρα βλέπω στα σχόλια, αν τα δείτε και εσείς από τα προηγούμενα βίντεο, α, και τι ωραία που τα λες, αλλά δεν σε καταλαβαίνουμε, γιατί μιλά αγγλικά. Δεν μπορώ να μιλήσω αγγλικά. Μπορώ. Καλά, δεν είμαι τέλειος. Μπορώ, αλλά δεν μπορώ σε φάση να μιλάω και αγγλικά και ελληνικά. Πρέπει να έχω 18 πύρινο επεξεργαστή στο κεφάλι μου, γιατί πρέπει να μαγειρεύω, να μιλάω, να μην σταματάω ποτέ να μιλάω, να κρατάω μια ροή για να μην βαρεθείτε. Να το κάνω ακριβώς το βίντεο όσο πρέπει να γίνει, να βγει η συνταγή, να μην καεί, να μιλάω και αγγλικά και ελληνικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι άμα είχα τέτοιες ικανότητες, δεν θα ήμουνα σε αυτή τη θέση. Μάλλον θα ήμουνα κάτι άλλο. Θα δούλευα στη NASA, θα δούλευα κάπου αλλού. Οπότε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτοί που είναι να γράψουν από κάτω τα σχόλια, να γράφουν τα τέτοια τα βήματα της συνταγής. Εν τω μεταξύ, τώρα με την όλη φάση. Έχω παρατηρήσει πως όλοι ξυπνάτε αργά. Γιατί? Δεν έχει σημασία. Είναι προτιμότερο να ξυπνήσετε νωρίς, να δράξετε τη μέρα σας και να κοιμηθείτε νωρίς. Από το να κοιμηθείτε αργά και να ξυπνήσετε αργά είναι λάθος. Το βιολογικό σας ρολόι χαλάει. Δεν πρέπει να χαλάει. Πρέπει ουσιαστικά να βρίσκετε τρόπο να κρατάτε ακριβώς τους ίδιους ρυθμούς που είχατε παλαιότερα. Τώρα θα μου πείτε κάποιοι ξύπνησαν μόνο τους αλλιώς αργά. Κακώς, γιατί όλες οι ουσίες που παράγονται στον εγκέφαλο για να έχουμε δύναμη για την επόμενη μέρα παράγονται εκείνες τις ώρες που ξέρουμε, το βραδάκι, 11, 12, 1. Οπότε πρέπει να κοιμόμαστε, πρέπει να είμαστε σε βαθύ ύπνο. Βάλτε το στο πρόγραμμα. Να σας πω ότι και εγώ παλιότερα είχα προβλήματα ύπνου και αυτό που έκανα είναι πίεσα τον εαυτό μου. Όντως, όταν πηγαίνω. Γιατί τώρα όταν πηγαίνω στην κρεβατοκάμαρα μέσα δεν παίρνω ποτέ το κινητό μου. Το κινητό μου το αφήνω πάντα στο σαλόνι. Οπότε, όταν πάω στην κρεβατοκάμαρα, αυτομάτως δίνει σήμα ο εγκέφαλός μου ότι αυτό είναι το σημείο του ύπνου. Και κατευθείαν σε 20 δευτερόλεπτα, 30 κοιμάμαι. Γιατί δεν παίρνω κινητό, δεν ανοίγω τηλεόραση, δεν κάνω τίποτα άλλο και στην κρεβατοκάμαρα πάω μόνο τη στιγμή που είναι να κοιμηθώ. Αλήθεια σας λέω. Θα σας πάρει καιρό μέχρι που να έτσι εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας. Δηλαδή θέλει καιρό. Θέλει με το που σας πάρει ο ύπνος στον καναπέ κατευθείαν να σηκωθείτε και να πάτε να κοιμηθείτε μέσα. Θέλει να μην πηγαίνετε ποτέ στην κρεβατοκάμαρα με το κινητό και να παίζετε και να διαβάζετε. Διαβάζετε το βιβλίο σας στο σαλόνι και όταν είναι να πάτε να κοιμηθείτε, πηγαίνετε μέσα στην κρεβατοκάμαρα και πραγματικά πιστέψτε με. Δηλαδή, και τώρα, ακόμα που κάνω live, άμα πάρω τις κάμερες και πάω και ξαπλώσω στην κρεβατοκάμαρα, κάνω έτσι. Σε 20 δευτερόλεπτα θα έχω κοιμηθεί. Δεν ξέρω πώς γίνεσαι. Δίνει αυτόματο σήμα ο εγκέφαλός μου ότι εκεί πέρα είναι το σημείο του ύπνου και κοιμάμαι. Σαν τη σκιά. Πώς θα βγάζεις έξω να κατορίσουνε.
Έτσι είμαι κι εγώ, αλλά στον ύπνο. Οπότε δουλέψτε το. Δεν έχω πάει ποτέ σε ψυχολόγο, ποτέ σε ψυχίατρο. Δεν μου τα έχει πει κάποιος. Σας λέω τις προσωπικές μου εμπειρίες. Όχι πως είναι κακό, απλά δεν έχω πάει. Και οπότε, αλήθεια σας λέω, ρυθμίστε τον ύπνο σας, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σωστό. Να σας πω, κάποια στιγμή πρέπει να κάνω και ένα Q&A. Δηλαδή, να κάνουμε ένα live και να μην μαγειρεύω. Να, ουσιαστικά να απαντάω στις ερωτήσεις που μου κάνετε εσείς, τις μαγειρικές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ακολουθείτε τις συνταγές μας. Να σας πω ότι χθες στο Instagram είχαμε κοντά στις 1500 φωτογραφίες, mention. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να κάνω repost όλες τις φωτογραφίες. Κάνουμε όσες μπορούμε, αλλά άμα κάνεις πάρα πολλές, σε κάνει ban το Instagram και ουσιαστικά δεν φαίνονται καθόλου. Είναι λάθος να κάνεις πάρα πολλά. Κάνουμε το μέγιστο δυνατό, γιατί άμα κάνουμε παραπάνω είναι σαν να μην κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν επιλέγουμε βάσει. Τυχαία επιλέγουμε κάποιες φωτογραφίες και τις κάνουμε έτσι repost. Και βέβαια αυτές που είναι πιο έτσι, καταλαβαίνετε. Έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Δηλαδή όταν βλέπω τα παιδάκια να μαγειρεύουν, τρελαίνομαι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Επίσης χθες φτιάξαμε κόλυβα στην τηλεόραση και έγινε ένας μικρός χαμούλης. Εντάξει, με είχε πιάσει ένα άγχος. Σας μοιραστώ τώρα ακριβώς τι έχει γίνει. Τα γυρίσματα αυτά είχαν γίνει πριν 2 μήνες. Και πριν από κανένα διβδόμαδο βλέπω ένα post που λέει έχω ανησυχήσει όταν βλέπω τον Άκη να ανεβάζει στα ίδια κόλυβα. Και λέω, λες ρε γαμώτο. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία να δούμε αν μπορούμε τελικά να αλλάξουμε το επεισόδιο. Δηλαδή να πάμε αυτό το επεισόδιο πολύ πιο μετά. Αλλά είμαστε γενικά πίσω σε επεισόδια. Είχε μονταριστεί το επεισόδιο. Το μοντάζ υπολειτουργεί γιατί καταλαβαίνετε όλοι δουλεύουν λίγο λιγότερο. Οπότε ήταν ένας μονόδρομος. Το επεισόδιο έπρεπε να παίξει. Το να βγω και να πάρω θέση και να πω πριν παιδιά έχουν γυριστεί από πριν νομίζω θα το κάνει χειρότερα. Αλλά επίσης το να έπαιζε πιο μετά αυτό το επεισόδιο πάλι θα ήταν κακό. Το επεισόδιο αυτό το βγάλαμε γιατί πάντα μα πάντα σκεφτόμαστε την περίοδο. Γενικά τα θέματα της περίοδου. Επειδή όταν σκεφτήκαμε για το επεισόδιο να κάνουμε τα κόλυβα επειδή έρχεται το ψυχοσάββατο δεν ήταν ο κορονοϊός στην όλη φάση. Εν τω μεταξύ το επεισόδιο ήταν τρελό γιατί όλη την ώρα με κοροϊδεύανε στα ακουστικά και όλοι οι υπόλοιποι είχαν πετάει στο γέλιο και εγώ προσπαθούσα να είμαι σοβαρός. Όλοι δεν γινούσαν, έκαναν έτσι οι κάμεραμαν. Από τα αυτοί με βάζαν να ακούω καμπάνες και οτιδήποτε άλλο υπήρχε σε εκκλησία. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί καταλαβαίνετε ότι άσχετα από αυτό το γλυκό σε ουσιαστικά φαγητό είναι μακάβριο. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το ψάχνει και οι αιτήσεις για. Δηλαδή, εμείς παίρνουμε το feedback από εσάς. Δηλαδή, ό,τι μας λέτε να κάνουμε, κάνουμε. Δηλαδή, άπειρος κόσμος τόσο καιρό μας λέει: Άκη, φτιάξε κόλυβα, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε κόλυβα. Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε να αγοράζουμε έτοιμα, είναι πανάκριβα. Ο κόσμος, καταλαβαίνετε ότι έχει τα 40, έχει το χρόνο, έχει τα ψυχοσάββατα, έχει όλα τα υπόλοιπα. Ξέρω ότι αυτό που λέω τώρα θα σας έχει τρελάνει όλους. Είστε έτοιμοι να γονατίσετε το ίντερνετ. Αλλά όντως έπρεπε να το κάνουμε και έπρεπε να το κάνουμε σωστά. Και μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο γύρισμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι να κάνεις μια τέτοια συνταγή δεν είναι πολύ εύκολο. Γιατί σκέφτεσαι από πίσω όλο το background, έχεις και τους άλλους όλους από δίπλα που όλη την ώρα είχαν πεθάνει στο γέλιο. Δηλαδή, στο τέλος, όταν δοκίμασα, λέω, όταν δοκιμάσετε, πραγματικά θα με θυμηθείτε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, εκείνη την ώρα γονάτισε όλη η Αγία Παρασκευή. Βγήκαν όλοι έξω από το γύρισμα, δεν υπήρχε, αλλά εγώ προσπάθησα να μείνω. Καλά, προσπάθησα. Το γύρισμα κράτησε κανονικά μια τέτοια συνταγή μας, κρατάει καμιά ωρίτσα να γίνει το γύρισμα. Το γύρισμα βέβαια κράτησε κατά 3 ώρες γιατί είχαν ψοφήσει όλοι στο γέλιο. Και τελικά μας γύρισε μπούμερα γιατί έγινε το όλο πράγμα εδώ πέρα. Και ουσιαστικά ήμασταν σε μια κατάσταση σοκ. Γιατί λέγαμε τι κάνουμε τώρα. Το παίζουμε ή δεν το παίζουμε το επεισόδιο. Το παίζουμε ή δεν το παίζουμε. Αλλά όντως το παίξαμε το επεισόδιο. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί. Γιατί υπήρχε κάποιος κόσμος που έγραφε ότι τι κάνει και δεν τρέπεται και το ένα και το άλλο. Καμία σχέση. Ούτε προσπαθώ να εκμεταλλευτώ. Ούτε κάνω επιθετικό marketing όπως γράψαν μερικοί πάνω στη όλη φάση. Αν είναι δυνατόν, δεν θα μπορούσα ποτέ να εκμεταλλευτώ κάτι τέτοιο. Και είχαμε και πρόβλημα με τον Α. Δηλαδή με τον Α συζητούσαμε τελικά τι θα γίνει με αυτό το επεισόδιο. Θα παίξει ή δεν θα παίξει. Λοιπόν, μετά πολλά, άμα φτιάξεις τα κόλυβα,
Να με θυμηθείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να τρώμε μόνο σε πένθυμες περιπτώσεις, γιατί είναι superfood, έχουν τα πάντα μέσα. Πάρα πολλούς ξηρούς καρπούς, σιτάρι και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά. Ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω, δεν μπορώ και να απολογηθώ για χτες, γιατί δεν έκανα κάτι επίτηδες, δηλαδή πραγματικά δεν κάναμε τίποτα επίτηδες, ήτανε προκαθορισμένο να γίνει αυτό, έγινε, τελείωσε. Λοιπόν, άλλα νέα, επειδή κάνω live σήμερα και επειδή η συνταγή είναι πανεύκολη, θα μας πάρει 10 λεπτά για να φτιάξουμε μια Caesar, λέμε για άλλα πράγματα, θέλω οπωσδήποτε, να μου στείλετε κάτω στα σχόλια, γιατί σε λίγο θα κάνω και μια κλήρωση, πριν την κλήρωση. Πάλι θα κάνω κλήρωση, κάθε μέρα σας είπα να κάνω κλήρωσης. Πριν την κλήρωση, θέλω να μου πείτε τι άλλες συνταγές θέλετε να κάνω. Γιατί ξέρετε και εγώ, προσπαθώ να δω τι έχετε. Χθες πήγα στον προχθές, πήγα στο χασάπι μια βόλτα, εδώ δίπλα ακριβώς από το σπίτι, και του λέω τι έχει περισσότερο πάει ο κόσμος στο σπίτι. Μου λέει κοτόπουλο και κοιμά. Άμα ισχύει αυτό, να κάνουμε μια μπολονές, να κάνουμε γενικά συνταγές με κοτόπουλο, να κάνουμε συνταγές με κοιμά. Σας έχουν μείνει πολλά ζυμαρικά, θα κάνω κάποιες συνταγές με ζυμαρικά, 100%. Τι άλλο, θέλω να μου γράψετε συνταγές τώρα, μέχρι τη στιγμή που θα κληρώσω εκεί πέρα, συνταγές που θέλετε να κάνω και όντως πραγματικά ό,τι μου πείτε θα το κάνω. Ό,τι περισσότερο μπορώ να κάνω θα κάνω. Κάνω πρωί συνταγές, κάποιες μέρες κάνω και απόγευμα όταν με πιάνει έτσι μια τρέλα. Αλλά δεν κάνω και το βράδυ γιατί έχει πάρα πολύ λάτσα και αυτό έχει γραφτεί. Απορώ ποιος πλένει τα πιάτα του Άκη, κοίταξε. Δεν μπορεί να τα πλύνει κανείς άλλος. Εγώ τα πλένω. Οπότε, έχουμε 7.701 στο Facebook, 4.859 στο Instagram, καφεδάκι στο χέρι και φτιάχνουμε μία Caesar. Αναλυτικά η συνταγή υπάρχει στο post, στο Instagram, κανονικά, στο Facebook, με το που μπείτε στο copy, κανονικά από πάνω γράφει τα links για τη Caesar. Έχουμε και Caesar κανονική, αυθεντική, Caesar και light. Και στο Instagram θα πέσουν story όπου ουσιαστικά θα σας στέλνουν πάνω στο site για να δείτε αναλυτικά τη συνταγή. Όχι πως είναι κάτι δύσκολο. Απλά καλά είναι να πάρετε ακριβώς τα γραμμάρια για να τα βάλετε ακριβώς μέσα. Εγώ θα σας δείξω πως μπορείτε να κάνετε μια Caesar τώρα σε... Δεν ξέρω πως μπορείτε να κάνετε μια Caesar σε 10 λεπτά. Αυτό που θέλω όμως να σας δείξω σήμερα είναι το εξής. Ότι εγώ στη Caesar... Δεν θυμάμαι άμα έχω στη συνταγή. Τέσσερις μερίδες. Εντάξει. Εγώ δεν θα φτιάξω τέσσερις μερίδες γιατί όπως σας έχω πει, γενικά επικοινωνώ πάρα πολύ έντονα. No food waste. Δεν πετάμε φαγητό. Επειδή είμαι ένας, θα φτιάξω για έναν. Εκτός από τη Caesar τη σος που θα φτιάξω πολύ παραπάνω γιατί η Caesar σος διατηρείται στο ψυγείο για. Εβδομάδες, μήνες, μη σας πω. Οπότε, το κοτόπουλο και το μπέικον και το ακρουτόν προτιμάω να τα ψήσω εκείνη την ώρα και να τα φάω γιατί μου παίρνουν 5 λεπτά να τα ψήσω. Οπότε, αμαρτία είναι να ψήσω παραπάνω μερίδες και να τα κρατήσω στην άκρη να μπαγκετεύουν για να φάω το βράδυ. Προτιμούμε να μαγειρεύουμε μόνο αυτό που θα φάμε. Δεν μαγειρεύουμε παραπάνω ποσότητες, δεν κάνουμε παραπάνω πράγματα. Δεν σημαίνει ότι έχουμε γεμάτα τα ντουλάπια μας και θα τα μαγειρεύσουμε όλα τα ντουλάπια για να φτιάξουμε φαγητό. Όχι. Θα φτιάχνουμε μόνο αυτό ακριβώς που είναι να καταναλώσουμε. Οκ. Okay. Τέλεια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, επειδή είμαι, όπως σας είπα, ένας και για μένα... Εντάξει, δεν φτάνει μισό κοτόπουλο, θέλω ένα φιλέτο. Ωραίος, το γαμιστήθηκε. Λοιπόν, θα φορέσω γαντάκι, γιατί πρέπει να κρατάω και αυτές τις τέτοιες, τις αποστάσεις. Κοιτάζουμε πάντα με πάντα να πιάνουμε μόνο κοτόπουλο να προστατευόμαστε ή δεν φοράμε γάντια και πλένουμε μετά τα πάντα ή φοράμε γάντια και πάλι προσέχουμε πάρα πολύ. Συνήθως να σας πω τι γίνεται. Κανένας με κανένας ποτέ μα ποτέ δεν θα φάει κοτόπουλο και θα πάθει κάτι κακό από το κοτόπουλο εφόσον είναι άψητο. Δηλαδή οι περιπτώσεις για σαλμονέλα μέσα στο κοτόπουλο είναι πάρα πολύ σπάνιες. Αυτό που συνήθως κάνουν όλοι είναι το εξής. Κοιτάξτε, κόβω το κοτόπουλο με τα χέρια. Πάω το μπολ μέσα, τα χέρια μου έχουν πιάσει το ομοκοτόπουλο και μετά έχω πιάσει το τηγάνι, το χερούλι, που δεν είναι ζεστό. Και μετά συνεχίζω να μαγειρεύω, συνεχίζω να μαγειρεύω, συνεχίζω να μαγειρεύω, συνεχίζω να μαγειρεύω και ήρθε η ώρα του σερβιρίσματος, τι κάνω, παίρνω το τηγάνι και ξαναπιάνω το ομοκοτόπουλο, άσχετα που έχω ψήσει έχω πλύνει τα χέρια μου και ουσιαστικά σερβίρω το κοτόπουλο πάνω στο φαγητό μου. Εκεί πέρα είναι που το πατάμε. Οπότε, πολύ προσοχή.
Σκεφτόμαστε. Τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να ασχοληθούμε με μία συνταγή. Αυτή η συνταγή τι έχει μέσα? Έχει ένα φιλέτο κοτόπουλο. Οπότε τι θα κάνω? Θα τελειώσουμε με οτιδήποτε έχει να κάνει το φιλέτο κοτόπουλο. Θα βάλουμε στη λάτσα, θα πλύνουμε τα χέρια μας και μετά θα συνεχίσουμε όλα τα υπόλοιπα. That's the deal. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε, έχω ένα φιλέτο κοτόπουλο εδώ. Τέλεια. Έχω και ένα μαχαίρι. Ο τρόπος που ψήνω το κοτόπουλο στο βίντεο που σας δείχνω είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Ψήνεται στο φούρνο, αλλά είναι για περισσότερες μερίδες. Επειδή σας είπα, είμαι ένας, δεν ανάψω τώρα το φούρνο για να ψήσω ένα φιλέτο κοτόπουλο. Είναι αμαρτία, είναι και το ρεύμα πολύ. Δεν κάνει. Food waste, αλλά και κοιτάμε πάντα να εξοικονομούμε και ενέργεια. Οπότε, γι' αυτό το λόγο θα ψήσω στο τηγάνι. Έτσι όπως είναι, για να μπορέσω να ψήσω στο τηγάνι εύκολα, γρήγορα και να μην αφυδατώσω το κοτόπουλο, αυτό που θα κάνω είναι να πάρω και να κόψω ωραίες φετούλες. Εδώ. Μικρές φετούλες. Για να ψήσω το κοτόπουλο μου σε 2 λεπτάκια. Εδώ και εδώ. 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 Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Ωραία. Τις κόβουμε όμοιες τις φέτες, πάνω κάτω να έχουν το ίδιο πάχος για να ψηθούν όλα τα κοτοπουλάκια στον ίδιο χρόνο. Γιατί άμα έχουμε ένα πιο χοντρό κοτοπουλάκι, τι θα κάνουμε? Θα ψήσουμε όλα τα υπόλοιπα περισσότερη ώρα για να ψηθεί αυτό το χοντρό κοτοπουλάκι. Κάτι που δεν θέλουμε. Να, εδώ πέρα ήταν λίγο πιο χοντρό το σημείο. Τι έκανα? Το άνοιξα. Οπότε έχω το κοτόπουλο με εδώ. Με το μαχαίρι τελείωσα. Τελείωσα. Λάτζα. Εδώ. Τώρα, άμα θα πάω να πιάσω αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο για να ρίξω πάνω με αυτά τα γάντια, ουσιαστικά μεταφέρω οτιδήποτε έπιασα πάνω στο αλάτι, στο πιπέρι και στο λάδι. Κάτι που δεν θέλω. Οπότε τι κάνω? Βγάζω τα γάντια μου. Εδώ. Να πετάω και θα ρίξω αλάτι. Πιπέρι. Ελαιόλαδο. Και τώρα δεν έχω πιάσει καθόλου το ομό κοτόπουλο. Οπότε τι κάνω? Έχω μια μασιά εδώ. Κάνω ψιλοκοπίες. Εδώ. Ανακατεύω. Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Εδώ και εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας λέω, άμα και λίγο να κρατάει το κοτόπουλο να πάθει τίποτα ποτέ σας. Δηλαδή η σαλμονέλα και όλα τα υπόλοιπα σκοτώνονται στους 69 βαθμούς. Σημειοκλειδία, το θυμάστε για μια ζωή, είναι ωραίος αριθμός. Τον ξέρετε όλοι. Τον έχετε δουλέψει και νομίζω συνεχίζετε να το δουλεύετε. Γιατί είναι ένας αριθμός που πραγματικά μας συνοδεύει για μια ζωή. Λοιπόν, κοτοπουλάκι. Ανακατεύουμε εδώ πέρα και έτσι όπως είναι βάζω τέρμα το μάτι μου, εδώ, το βάλα τέρμα και δεν έχω πιάσει καθόλου, μα καθόλου, ως τώρα το κοτόπουλο. Τη μασιά τώρα. Η μασιά έχει πιάσει το κοτόπουλο το ομό, αλλά καθώς ανακατεύουμε τη ζέστη, ουσιαστικά θα αποστηρωθεί και αυτή. Αλλά αν νομίζετε πως δεν θα αποστηρωθεί, αλλάξτε μασιά. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Τέλεια. Αλλά σήμερα θα φτιάξω όλες τις τάσεις σαλάτα, τρελαίνομαι. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή, είναι πάρα πολύ πιεσάρικη. Μην σας πω ότι θα φτιάξουμε και κλαμπ σάντουιτς. Πονηρέακι, γιατί πονηρός ρε πνέντι? Τι έκανα? Δεν έκανα τίποτα. Ω! Πολύ πολύ. Πολύ πολύ. Εδώ. Λοιπόν. Το τηγάνι μου, αντικολλητικό. 15 ευρώ. Δεν καταλαβαίνει Χριστό για 2-3 χρόνια. E-shop. Μπείτε, πάρτε, θα σας λύσει τα χέρια. Εδώ. Και έτσι όπως είναι και αυτό το τηγάνι, το μόνο λάδι που έχω βάλει είναι πάνω στο κοτόπουλο. Δεν βάζουμε πολύ λάδι εδώ πέρα. Και άμα είναι αντικολλητικό τηγανάκι, ρίχνουμε τα φιλετάκια εδώ. Αυτό που δεν θέλω να κάνετε είναι να ανακατεύετε το κοτόπουλο, λες και είναι stir fry σε κινέζικο. Δεν το κάνουμε ποτέ. Αφήνουμε το κοτόπουλο να ψηθεί εδώ. Και τώρα, ξυλοκοπή. Έφυγε στη λάντα. Η μασιά μου πάει εδώ. Και άμα θέλετε να αρωματίσετε λίγο το κοτόπουλο στο τηγάνι, γιατί ο τρόπος που σας λέω που δείχνω στο βίντεο να ψήσετε το κοτόπουλο είναι ο υπέρτατος τρόπος για να ψήσετε φιλέτο το κοτόπουλο. Δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος, δηλαδή άμα ψήσετε. Αλλά θέλει περισσότερες ποσότητες. Δηλαδή τώρα για ένα φιλετάκι είναι ένα ψητό φούρνο και κάνετε όλη τη διαδικασία που δείχνω εκεί πέρα. Είναι αμαρτία. Άμα είστε 2-3 άτομα και θέλετε να φάτε σίζαρ, αξίζει πραγματικά ο κόπος να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, όπως βλέπετε δεν ανακατεύω. Περιμένω να πάρει χρώμα από τη μία πλευρά.
Δεν θέλω να κουβάσει το κοτόπουλο. Θα σα δείξω πόση ώρα μα παίρνει να ψήσουμε ένα κοτόπουλο. Γιατί βλέπω τον κόσμο ανακατεύει, ανακατεύει, ανακατεύει. Ψήνει, 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 ψήνει. Έλεγε παιδιά. Δηλαδή, να μην φοβόμαστε. Να φοβόμαστε, να φοβόμαστε σε νορμάλ, να ξέρουμε τι κάνουμε. Άμα είχα ψήσει τώρα, άμα είχα κόψει ένα χοντρό κομμάτι κοτόπουλο και τα υπόλοιπα ήταν λεπτούλικα, λογικό είναι να παραψήσω όλα τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε εδώ, έτσι όπω είναι. Γυρνάω από την άλλη πλευρά. Καταλαβαίνει ότι το κοτόπουλο άρχισε να ψήνεται γιατί ήδη βλέπετε. Ψήνω από την κάτω πλευρά, αλλά άρχισε να ψήνεται ακόμα και από την πάνω. Εδώ, το βλέπετε. Εδώ, γυρνάω για την άλλη, να πάρει ωραίο χρώμα. Εδώ. Και εδώ. Ρίχνω τα μυρωδικά μου, άμα έχετε, άμα δεν έχετε δεν πειράζει, ρίχνω και μια σκέλετα στο γιατί μου αρέσει. Εδώ. Και... μ' αρέσει να βάζω λίγο βουτυράκι. Άμα δεν θέλετε να βάλετε βουτυράκι, βάλετε λίγο λαδάκι. Εντάξει, για να κρατήσει έτσι πιο ζουμερό το κοτόπουλο. Τώρα τι γίνεται, ανακατεύω το βούτυρο εδώ μαζί με τα μυρωδικά και το σκόρδο. Το βούτυρο μου γίνεται αρωματικό και ουσιαστικά θα αρωματίσει όλο μας το κοτόπουλο. Τώρα, σε περίπτωση που είστε φοβητσιάριδες, το καταλαβαίνω, και θέλετε το κοτόπουλό σας να το μαγειρέψετε πάρα μα πάρα πολύ καλά, να δώσω ένα γρήγορο τρόπο για να μην το παραψήσετε και τελικά το χαλάσετε. Λοιπόν, αυτό που θα κάνετε είναι με το πηγό στο βούτυρο εδώ, που αυτή τη στιγμή, άμα κόψω το κοτόπουλό μου, να ξέρετε ότι είναι έτοιμο, έχει γίνει, δεν υπάρχει καθόλου ομόσημιο εδώ πέρα, αλλά σε περίπτωση που φοβάστε, λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνετε, θα πάρετε, θα ρίξετε 3-4 κουταλιές της σούπας νερό εδώ, θα ανακατέψετε μαζί με το βουτυράκι και τα μυρωδικά, θα καπακώσετε, αλλά αυτό το καπάκι που έβαλα δεν είναι σωστό, εδώ, θα καπακώσετε, αυτό είναι σωστό, μια χαρά είναι αυτό, και θα περιμένετε μέχρι που να ξατμιστεί το νεράκι, δηλαδή είναι πολύ απλό το όλο θέμα, δεν παραψύνουμε, βάλαμε μέσα υγρασία για να μην αφυδατώσουμε το κοτόπουλο, βοηθήστε το. Αφού το ψήνετε που το παραψύνετε, τουλάχιστον προσθέστε λίγο νεράκι μέσα για να μπορέσει το κοτόπουλο να παραμείνει ζουμερό. Άμα συνεχίζω να το ψήνω στη τηγάνι, γυρνάω από τη μία, γυρνάω από την άλλη, γυρνάω από τη μία, γυρνάω από την άλλη, εδώ θα φάω κάτι που πραγματικά θα είναι σαν λάστιχο, δεν υπάρχει καμία ουσία. Το κοτόπουλο δεν πρέπει να το τρώμε για την υγιεινό, γιατί πρέπει να είναι νόστιμο. Άμα το κάνετε νόστιμο, φάτε το. Άμα το κάνετε νόστιμο, μην το τρώτε. Εγώ να σα πω ότι όταν πάω σε μαγαζιά, η τελευταία μου επιλογή είναι το κοτόπουλο. Ναι, γιατί ή θα το κάνουν τέλειο και θα μ' αρέσει, ή δεν θα μ' αρέσει καθόλου. Το να πάω σε ένα μαγαζί να ζητήσω φιλέ το κοτόπουλο και να είναι σαν λάστιχο, είναι το χειρότερο που μπορώ να κάνω. Δεν μου αρέσει. I don't like. You should not like too. Because the chicken when it's dry and not juicy and sexy, then it's not tender, then it's useless, then please do not eat it. Όχι δηλαδή, international, πολύ premium. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, το νεράκι μου, εδώ, έχει κάνει τη δουλειά του, εδώ είμαστε, γιατί έχει πέσει λίγο νεράκι εδώ, καπακώσαμε, ένα λεπτάκι, όπως καταλαβαίνετε, με τόσο υδρατμό που είχε εκεί μέσα, το κοτοπουλάκι μου είναι έτοιμο, εδώ, σε λεπτάκι λίγο να εξατμιστεί το νερό εδώ. Καπάκουσα, αλλά θέλω να ξεχνιστεί το νερό, να μην μόνο το βουτυράκι. Γιατί τέλος αυτό το ψήνα βάζω όλα όσα φτιάχνω για τη σίζαρ σαλάτα μου. Για να τα έχω οργανωμένα. Θα βάλω εδώ το κοτόπουλο, εδώ τα κουρτών και εδώ το μπέικον. Λοιπόν, λίγο ακόμα, ξεχνίσου νερό. Καλά και να μην ξεχνιστεί το νερό δεν με πειράζει. Το κοτόπουλο μου είναι έτοιμο, εδώ. Ζουμερό, κοιτάξτε εδώ το ζουμάκι που έχει. Ουχου. Βάλαμε το βουτυράκι μας, βάλαμε τα μυρωδικά μας, σαλάτι πιπέρι, το σκορδάκι μας. Δεν το παραψύνουμε. Άστο, γιατί άμα συνεχίσω να το ψήνω γενικά θα γίνει χαμός. Εδώ και εδώ, εδώ και εδώ. Και έτσι και με αυτόν τον τρόπο ξεπλένουμε και από το βουτυράκι, οπότε δεν έχει καθόλου θερμίδες. Οπότε το κοτόπουλο μου είναι εδώ. Εύκολο. Κάτω να κόψω με το δίκτυο τελώς μέσα. Δεν έχει ξεφύγει 100%. Λοιπόν, έτσι μείνει τώρα μόνο το βουτυράκι. Άμα θέλετε εσείς αυτό, το βήμα δεν το κάνετε. Εντάξει, εμένα μου αρέσει αυτό. Εγώ τη σίζερ σάλτα δεν την τρώω για την υγιεινή. Την τρώω γιατί μου αρέσει. Οπότε, τώρα έτσι όπως είναι, καθαρίζω το λιανάκι μου. Σαν να τη γάνει θα γίνουν όλα. Δεν χρειάζεται να γίνει πολλά. Και
Θέλετε bacon ή δεν θέλετε bacon? Ερώτηση. Περιμένω να δω ένα ναι, ένα όχι, ένα ναι, ένα όχι. Θέλουμε bacon. Yes, θέλουμε bacon. Λοιπόν, άμα θέλετε bacon, τα πράγματα είναι απλά. Το bacon μου είναι πάρα πολύ στεγνό. Κοιτάξτε εδώ. Δεν έχει καθόλου λίπος. Οπότε πρέπει να το βοηθήσω. Να προσθέσω ελάχιστο λαδάκι. Εδώ. Τόσο, κοιτάξτε. Τίποτα. Δυο σταγόνες έριξα. Και θα ρίξω μέσα και το bacon. Ένα, δύο, τρία. Δίνω χρώμα στο bacon. Και όση ώρα δίνω χρώμα στο bacon, πάμε εδώ. Να κόψουμε το ψωμάκι μας. Λοιπόν. Θέλουμε να κόψουμε το ψωμί μας. Άμα θέλετε βάζετε φρουτό, άμα θέλετε δεν βάζετε. Αλλά μια καλή ευκαιρία, οτιδήποτε έχετε σε παλιό μπαγιάτικο ψωμί, να το κάνετε κρουτόν. Καθώς λίγο να ευθυγραμμίσω αυτά τα δύο, γιατί παίζει άλλο, δεν άλλο άλλο. Οτιδήποτε παλιό ψωμάκι έχετε, το κάνετε κρουτόν. Ψήνετε τα κρουτόν, έχουμε βίντεο που να φτιάξετε κρουτόν. Όλο το παλιό ψωμί το κάνετε κρουτόν και ουσιαστικά το κρατάτε στην άκρη, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κρατάει για μήνες. Εφόσον τα φυτατώσετε πάρα πολύ, το κλείσετε σε ένα, ένα βάζο αεροστογός, κρατάει για μήνες. Λοιπόν, ψωμί δεν θέλω πολύ σαλάτα, μου θα βάλω λίγο, οπότε θα κάνω λίγο κρουτόν. Όπως σας είπα, εμένα μου αρέσει να τα κάνω όλα φρέσκα. Εδώ και εδώ. Τι ωραίο ψωμάκι, το ψωμί είναι τόσο. Ναι, πάμε πίσω το μπέικον. Μία πέτα τραγανή, δύο πέτα τραγανές, τρεις πέτα τραγανές. Έλα, 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 έτοιμο το μπέικον. Εδώ παραψινό, μου αρέσει να κρατάει λίγο. Οπότε έχω κοτόπουλο και μπέικον στο ταψάκι. Τώρα, εδώ πέρα που έψησα, το πώς το λένε, εδώ πέρα που έψησα το μπέικον, να προσθέσω μία κουταλιά της σούπας βούτυρο. Λίγο λαδάκι. Εδώ. Και για να ψήσουμε κρουτόν θέλουμε λιπαρά. Γιατί όσο το κάνουμε στο φούρνο. Πιο light. Εμένα μου αρέσει να τα κάνω εδώ, να τα κάνω λιπαρά. Έτσι όπως πρέπει. Και μισό λεπτάκι. Θυμάρι, ρίγανη, ό,τι έχετε στο σπίτι. Εδώ. Μία σκελίδα σκόρδο, τη σπάω για να αρωματίσει το βούτυρο και έτσι όπως είναι θα προσθέσω το κρουτόν. Το κρουτόν πάει μέσα, φαίνομαι έτσι. Λίγο το Instagram με την κάνει ιδέα, ωραία. Ρίχνω μέσα το κρουτόν. Να τελείψω το ψωμάκι μου. Κάνω συγχρόνους δουλειές εδώ πέρα, μην το βλέπετε έτσι. Και ουσιαστικά τυλίγω το ψωμάκι μου, χρησιμοποιήστε ξανά την ίδια μεμβράνη, μην ξοδεύετε μεμβράνη, πλαστικό, κάνουμε κακό στο περιβάλλον, δεν θέλουμε να κάνουμε κακό στο περιβάλλον, θέλουμε να φροντίζουμε το περιβάλλον μας, το αγαπάμε, μας αγαπάει και αυτό, και τώρα με όλα αυτά που έχει γίνει, όλοι θεωρούν πως το περιβάλλον παίρνει εκδίκηση για όλα αυτά που το έχουμε κάνει τόσα χρόνια, εδώ, νομίζω έχει ένα μικρό δίκιο, το έχουμε παρακάνει, οπότε... Ψήνω τα κρουτόν μου, εδώ. Φερώ το σκόρδο, ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Ουου! Εδώ. Μ' αρέσουν βουτυρένια τα κρουτόν όπως σας είπα. Εδώ. Μου άρπαξα λίγο, δεν πειράζει. Βούτυρο, σκόρδο, θυμάρι και θέλω αλάτι πέτρι. Αλατάκι. Έπρεπε να καθαρίσω την άνη πριν τα ρίξω γιατί ήταν βρώμικο από το μπέικον. Δεν πειράζει. Τέλεια που είναι. Λοιπόν, έτοιμα για τα κρουτόν. Εδώ. Σβήνω το μάτι. Και ουσιαστικά το τηγάνι τα έχει κάνει όλα. Έχω κοτοπουλάκι, ζουμερό, μπέικον και τα κρουτόν. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τη σίζαρ μας. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ. Και εδώ. Και πάμε να φτιάξουμε το dressing μας. Μισό λεπτά και λίγο να βάλω τη γάνη στην τέτοια γιατί μυρίζει. Ωραίος! Σωστός! Θα καθαρίσω λίγο και το μάτι εδώ.
Ωραίος, σωστός. Δεν με βλέπετε, αλλά κάνω ένα βεντέξ στο μάτι. Εδώ, τέλεια. 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 Λοιπόν, επανήλθα. Ήρθα να φτιάξουμε το dressing. Για το dressing είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Το μυστικό για να φτιάξουμε ένα Caesar dressing είναι σε 2-3 υλικά. Να σας πω ότι σε περίπτωση που θέλετε να την κάνετε light αντί για μάγιο, τι βάζετε, για γιαουρτάκι, δουλεύει μια χαρά. Ή τυρί κρέμα, μπορείτε να βάλετε και τυρί κρέμα και μάγιο, και τα δύο δουλεύουν. Βέβαια, η παραδοσιακή συνταγή έχει μάγιο. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μιξεράκι και βάζουμε μέσα στο σκόρδο. Γράφω μία σκελίδα σκόρδο στη συνταγή. Μία είναι το maximum. Μπορείτε να βάλετε και λιγότερο, άμα δεν σας αρέσει το σκόρδο, αλλά η σαλάτα Caesar έχει πάντα σκόρδο. Το σκόρδο είναι χαρακτηριστικό και το γεγονός είναι ότι είναι από τις πιο νόστιμες σαλάτες, γιατί έχει τρία υλικά που όντως είναι το umami που λέμε, η γεύση, και όπου και να βάλεις αυτά τα υλικά, πραγματικά το φαγητό γίνεται νόστιμο. Λοιπόν, είναι το σκόρδο, είναι οι αντζούγες. Ξέρω ότι σας φαίνεται παράξενο, αλλά η Caesar πραγματική γίνεται με αντζούγες. Σε περίπτωση που δεν έχετε φάει ποτέ Caesar με αντζούγες, χάνετε. Τώρα θα μου πείτε μερικοί ότι δεν έχετε στο σπίτι αντζούγες. Δεν πειράζει, άμα δεν έχετε αντζούγες θα βάλετε λίγο πάνω παρμεζάνα. Αλλά αυτοί που έχετε αντζούγες, αξιοποιήστε τες, φτιάξτε μπόλικο dressing για Caesar και πραγματικά θα το έχετε για όλο τον χρόνο. Λοιπόν, έχω βάλει μέσα σκόρδο, αντζούγες. Θα προσθέσω μέσα λίγο λάδι, ελαιόλαδο. Κανονικά βάζουν σπορέλαιο, εγώ βάζω ελαιόλαδο γιατί μου αρέσει η γεύση. Αλλά πιπέρι, όπως καταλαβαίνετε, πιπέρι μάλλον θα βάλουμε, αλλά δεν βάζουμε. Γιατί οι ατζούγες είναι αλμυρές, η παρμεζάνα που θα ρίξουμε σε λίγο είναι αλμυρή. Και τι κάνουμε, έτσι όπως είναι, χτυπάμε πολύ καλά όλα τα τελικά στο μίξερ. Εδώ. Τέλος. Λοιπόν, κάναμε έναν πολύ ωραίο πελτέ εδώ. Κοιτάξτε, αυτός ο πελτές είναι η γεύση που έχει η Caesar σαλάτα, το dressing. Δηλαδή, αυτή η γεύση είναι μοναδική. Είναι τόσο έντονη, τόσο χαρακτηριστική και τόσο απίθανη, που όντως, όπου και να βάλεις αυτή την πάστα, το φαγητό γίνεται νόστιμο. Να σας πω ότι σε πολλές συνταγές ξεκινάνε σεφ συνταγές σοτάροντας μία-δύο αντζούγες στο τηγάνι. Και μετά συνεχίζουν όλη τη συνταγή. Γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει τη γεύση της αντζούγιας, δεν έχει γεύση η αντζούγια και ουσιαστικά είναι ενισχυτικό γεύσης. Είναι σαν να βάζετε κύβο μάτζι στο φαγητό σας. Καταλαβαίνετε. Είναι σαν να βάζετε έναν κύβο, άμα χρησιμοποιείτε αντζούγια. Βέβαια, στο μυαλό μας έτσι υπάρχουν κάποια ταμπού, σκεφτόμαστε ότι είναι ψάρι, δεν είναι ψάρι. Και ίσως να μην το βάζουμε, που είναι λάθος. Οπότε, τα αφήνω πάνω σας. Λοιπόν, έχω σε ένα μπολ 50 γραμμάρια παρμεζάνα. Θα ρίξω μέσα τη μαγιονέζα μου. Εδώ. Άμα θέλετε βάλετε και μαϊντανό. Να βάλω. Κανονικά στη συνταγή βάζω. Πάντα βάζω μαϊντανό, η αλήθεια είναι. Εδώ, τέλεια. Και ρίχνω μέσα παρμεζάνα, μαγιονέζα. Αυτό το υπέροχο πράγμα που έχει σκόρδο, ατζούγια και λάδι. Ανακατεύω. Εδώ είμαστε. Θα προσθέσω χυμό από λίγο λεμόνι. Η Caesar έχει πάντα και λεμόνι μέσα. Εδώ. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και το ξύσμα. Και ανακατεύω. Θα δώσω ανακατεύω παρμεζάνα, ατζούγια μέσα στη μαγιονέζα. Θα κάνω την πιο μαγική σάλτσα και αυτό που θα δείτε είναι ότι η ατζούγια θα εξαφανιστεί. Ουσιαστικά θα πάρουμε μία άλλη σάλτσα. Θα γίνει μία μπεζουλή. Και αν μας φίξει πάρα πολύ το μείγμα σας, ρίξτε λίγο νεράκι να τα ρεώσετε. Εξαρτάται με το πόσο φτωχό θέλετε να το κάνετε εσείς. Κοιτάξτε. Καλά, είχα χοντροκομμένη εγώ την παρμεζάνα. Κανονικά πρέπει να την έχουμε ψιλοκομμένη, αλλά πάλι είναι μια χαρά. Βλέπει τέλεια. Αυτή είναι η Caesar. Δηλαδή, άμα δεν φάτε αυτό το dressing, Caesar δεν έχετε φάει.
Σε πολλά μαγαζιά χρησιμοποιούν έτοιμα dressing. Κατευθείαν του εμπορίου. Λάθος. Να φτιάξω. Μπορώ να βάλω το κεφάλι μου μέσα και να ζήσω για πάντα εκεί πέρα. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε, ετοιμάζουμε Caesar dressing. Μπορούμε ακόμα να το μεταφέρουμε μέσα στη συσκευασία που είχαμε το παλιό μας, την παλιά μας τη μαγιονέζα και να την έχουμε μόνοι μας στο ψυγείο. Κρατάει πάρα πολύ καιρό. Είμαι σίγουρος πως άμα κάνετε το Caesar dressing θα το καταναλώσετε κατευθείαν. Και τώρα ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τη σαλάτα μας. Λοιπόν, τα έχω όλα εδώ. Dressing έχω για τουλάχιστον ένα λόγο πόσο dressing θέλω να βάλω. Έχω για πολλές σαλάτες. Όπως σας είπα, τα υλικά που έφτιαξα είναι μόνο για. Πώς το λένε, μόνο για ένα άτομο. Δεν θέλουμε να πετάμε φαγητό. Οπότε πάμε να φτιάξουμε τη σαλάτα μας. Έχω λίγο iceberg εδώ. Το iceberg είναι ένα λάχανο που μας βολεύει σε τέτοιες περιπτώσεις γιατί δεν χαλάει. Άμα πάρετε ένα iceberg φρέσκο, μπορεί να σας κρατήσει στο ψυγείο τουλάχιστον 4-5 μέρες σε αντίθεση με τα άλλα μαρούλια, κατσαρά, λόλες και τα ελληνικά μαρούλια. Σε καμία περίπτωση δεν μπλένουμε τα μαρούλια γιατί αρχίζουν να χαλάνε με το τα πλύνουμε. Το iceberg το μόνο που θέλει είναι να αφαιρέσουμε το πρώτο φύλλο απ' έξω εδώ, γιατί συνήθως είναι ταλαιπωρημένο. Και βλέπουμε, άμα τα υπόλοιπα είναι καλά, το κρατάμε όσο έχει. Οπότε δεν το πλένουμε. Αυτή είναι και όλη η φιλοσοφία του iceberg, ότι είναι ένα λάχανο που κατευθείαν το χρησιμοποιώ και δεν χρειάζεται να το πλύνω. Σακούλα θα την κρατήσω γιατί θα ξανακρύσω το iceberg μέσα. Κόβω λίγο iceberg εδώ. Τόσο χρειάζομαι για τη σαλάτα μου, να μην βάλω παραπάνω. Ξαναπέρνω τη σακουλίτσα μου, το βάζω μέσα. Στο ψυγείο θα μαυρίσει λίγο εκεί πέρα που το κόψαμε, αλλά δεν πειράζει, τρώγεται. Μην αρχίζετε να πετάτε μαρούλι. Είναι μαρτία από το Θεό. Και εδώ πέρα θα κάνω τη σαλάτα μου. Έχω το iceberg. Το κόβω σε ωραία κομμάτια. Το ρίχνω μέσα στο μπολ. Εδώ. Με το που το ρίξω στο μπολ πρέπει να του δώσω όγκο. Τι το κάνω. Το σπάω με τα χέρια μου για να πάρει όγκο η σαλατούλα μου. Να ανοίξει το iceberg. Και τώρα το dressing που θα βάλετε εδώ πέρα είναι καταβούληση. Δεν σας λέω πώς θα βάλετε. Για εμένα το πιο σημαντικό είναι να καλείτε τα γούστα σας. Αλλά δεν θέλετε να τρώτε dressing με σαλάτα. Θέλετε να τρώτε σαλάτα με dressing. Οπότε εγώ θα βάλω μια μισή κουταλιά της σούπας dressing. Θα ανακατέψω. Δεν θέλω να βάλω παραπάνω. Είναι αμαρτία από το Θεό. Δεν θέλω να πάρω θερμίδες. Όλη τη γεύση που είναι να πάρω από το dressing θα την πάρω και μόνο με αυτή την ποσότητα που έριξα. Εδώ. Παναγία μου. Μπορεί πάλι. Λίγο μετανό. Έτσι ψιλοκομμένο. Για το πράσινο. Μ' αρέσει. Λοιπόν, ξανά iceberg dressing μαϊντανό, εδώ. Θα προσθέσω από πάνω τα κουρτών μου. Τραγανά ωραία βουτυρένια. Το κοτόπουλο. Και να ψιλοκόψω και το bacon. Εδώ. Πού το μαχαίρι μου. Ψιλοκόβω το μπέικον, μάλλον το χοντροκόβω εδώ. Το μπέικον είναι προαιρετικό, άμα θέλετε το βάζετε στη συνταγή, άμα θέλετε το βάζετε, μπορείτε να βάλετε και μια γαλοπούλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Και έτσι για το τέλος, θα προσθέσω και λίγο dressing, αλλά δεν φαίνονταν εδώ, τώρα φαίνεται. Ναι, κοτόπουλο, μπέικον, κρουτών, έτσι για το τέλος θα προσθέσω ελάχιστο dressing από πάνω. Εδώ. Λοιπόν, το κάνω για να τρώω dressing. Και έχω υπέροχο dressing για πολλές σαλάτες στο ψυγείο μου. Αυτή είναι η σίδερη σαλάτα. Η υπέρτατη σαλάτα που μπορείτε να κάνετε. Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση. Λοιπόν, κλήρωση, κλήρωση. Χτες έδωσα μία θήκη με αυτό το υπέροχο βρώμικο μαχαίρι. Τώρα δεν το έχω καθαρίσει, αλλά είναι το μαύρο μαχαίρι. Λοιπόν, μία θήκη για όλα σας τα μαχαίρια, εδώ, μαύρη, από το e-shop μας. Την έδωσα στο Instagram. Σήμερα θα τη δώσω στο Facebook. Θήκη Άκης Πετρεζίκης με μαχαίρι Άκης Πετρεζίκης. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να γράψετε σχόλιο κάτω από το βίντεο akisishop.com όλα μαζί μια λέξη χωρίς κενό. akisishop.com Αλφα και γιώτα σίγμα έψιλον S H όμικρον P τελεία C όμικρον Μη Άκης Πετρεζίκης λέω, μία λέξη, χωρίς κενά, γιατί βλέπω όλη την ώρα κενά.
Και στο Instagram επίσης. Θα κληρώσω αυτό που κλήρωσα χθες στο Facebook, στο Instagram. Θα κληρώσω το βιβλίο μου, Άκης Πεντεζίκης, αυτό πρέπει να το δοκιμάσεις. Οπότε θέλω να γράψετε akisishop.com, akisishop.com. Από κάτω τα κορίτσια από τα social media θα δούνε στη συνέχεια τα σχόλια και θα κάνουν τις κληρώσεις. Και για το τέλος, να μην ξεχάσουμε, άμα θέλετε, μπορεί να βάλετε και καμιά φρούτα από παρμεζάνα. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και τώρα θα σας βασανίσω. Δεν θα πάω στο σαλόνι να φάω. Θα πάω εδώ. Είναι τόσο ωραία και είναι τόσο ζεστή. Πρέπει να θυμηθείτε σήμερα πολλά πράγματα που είπαμε. Πρώτα απ' όλα ψήσαμε μόνο το κοτόπουλο που ήταν να φάμε. Δεν υπάρχει πιο ωραία ψήσα σαλάτα. Αναγία. Ξέρω είναι 10 το πρωί. Αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Δείτε και τη light εκδοχή σε περίπτωση που δεν θέλετε να την κάνετε full θερμίδες. Ούτσι τρώγαν οι δεινόσαυροι στο Jurassic Park. Πω πω Παναγία μου. Είναι ενδιαστικός ο θόρυβος που ακούτε, το ξέρω. Θέλετε όλοι να κλείσετε. Οπότε σας αφήνω, γιατί πρέπει να φάω τη σαλάτα μου και καταλαβαίνετε ότι έκανε κάτι τόσο ωραίο. Και μην σας πω ότι σήμερα έχω και άλλο dressing. Θα κάνω όλη μια σαλάτα το μεσημέρι. Και μετά θα κάνω μια αύριο. Το βράδυ να φάω κάτι πιο σοκολατένιο. Α, μπορεί να κάνω ένα λάδι με σοκολάτα. Θα δω. Φιλάκια πολλά. Τερματισμός στο Instagram, τερματισμός, την οποίηση και τερματισμός στο Facebook,